πυρήνα του προβλήματος. Γιατί σήμερα υπήρχε διαμαρτυρία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια αισθάνθηκαν ότι φύγονται από τις μειώσεις συντάξεων, και θέλω να απαντήσω και στον κύριο Καμένο, ο οποίος ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ με τα οικονομικά, ότι για το PSI νομίζω ότι η ίδια εισήγηση του περσινού προϋπολογισμού στο σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε για τις εμπεργετικές επιδράσεις του PSI σε σχέση με την γενικότερη ρύθμιση του χρέους, το οποίο αποτελεί και σήμερα το μείζον ζήτημα, και ενώ επαγγέλθηκε από τον Αύγουστο του 2015 συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους, έχουμε φτάσει σήμερα. Καλά κάνατε συντάξει. Έχουμε φτάσει σήμερα. Όχι, κοιτάξτε κύριε Καμένε, μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επικοινωνιακά. Κοιτάξτε, μπορεί επικοινωνιακά. Μπορεί επικοινωνιακά. Δεν σα διέκοψα όμω. Μπορεί επικοινωνιακά να χρησιμοποιούμε αποσπασματικά ό,τι θέλουμε και όποτε θέλουμε. Δεν μπορεί όμω όταν πηγαίνουμε έξω να υπερασπιζόμαστε αυτά που καταγγέλαμε έξω από τη Βουλή αντιμνημονιακά μέχρι το Γενάρη του 2015 μέσα, και έξω να πηγαίνουμε και να τα παραδεχόμαστε. Να τα παραδεχόμαστε. Και μου λέγε να κουρέψουμε, να μην κουρέψουμε. Που ήμασταν σύμβουλοι όταν ήταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Να σας θυμίσω. Θέλω να με προστατεύσετε. Θέλω να με προστατεύσετε. Ένα λεπτό, κύριε Καθηγητή. Δεν γίνεται αυτό. Ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Για να πληρωθούμε, ακούρε μια συζήτηση. Η ακούρευση του Βενιζέλου πέραν τον Παπαδήμο. Αυτή, ο Παπαδήμος λοιπόν, έπαιρνε εμάς που ήμασταν στη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Και έλεγα τι να κάνουμε. Κύριε Καμένο, δεν θέλω να θυμίσω τι λέγατε εσείς. Δεν θέλω να θυμίσω τι λέγατε εσείς και ο πρόεδρός σας από το Φλεβάρι του 12 μέχρι το 2015. Γιατί δεν ήμασταν ούτε 10 εκπομπές. Να δούμε αυτά που λέγατε και τι κάνατε. Μέχρι στιγμής. Θέλω λίγο να σας προστατεύσω ότι μέχρι στιγμής το κόμμα σας έχει επιμελώς καταφέρει να μείνει εκτός οικονομικής ατζέντας και δεν παίρνει θέση στα μείζοντα θέματα δημοσιονομικά. Το κόμμα σας, μιλάω για το κόμμα σας. Έτσι, ούτε ο πρόεδρός σας στη Βουλή ποτέ τοποθετείται για δημοσιονομικά, στοξιδοτικά ή άλλα ασφαλιστικά ζητήματα. Μιλάει μόνο για εθνικά θέματα, ναι, αλλά είναι ουσιαστικά ο βασικός εταίρος κυβέρνησης. Δηλαδή, κύριε Καμένε, αν σας ζητούσε ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Σαμαράς ή τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, έτσι όπως το θέτετε το ζήτημα. Εσείς θα ζητούσατε συγγνώμη για όλα τα ψέματα που έχετε πει όλες τις δύο προεκλογικές περιόδους, παρά το γεγονός ότι καταφέρατε να περάσετε τον πύχη της κυβέρνησης. Όχι, δεν σας βάζω κόκκινο. Αλλά έχετε φλωμώσει στην μπουρδολογία τον κόσμο και τα βρίσκει όλα ανάποδα μπροστά του. Και κάνετε συμψηφισμούς. Με συγχωρείτε. Συμψηφισμούς κάνετε. Γιατί κάθε φορά λέτε και εσείς κάνατε αυτό και εσείς κάνατε εκείνο. Δεν υπάρχει πολιτική ευφυξία ούτε ανάληψη. Ούτε ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Καλά έκανε ο Βενιζέλος που δεν κούρεψε το γαμπρό της Κλίντον και τον πληρώσαμε. Για να κουρέψει. Καλά κάνετε τώρα. Εσείς που τσακίζετε κάθε επιχειρηματική οικονομική κομμάτια σε αυτόν τον τόπο. Μπράβο σας κύριε Καμένο. Μπράβο σας. Μου έκανε και συνδυάσκεψη ο Βενιζέλος και ομιλία στο Τιτάνιο να μου πει πόσο καλό είναι το PSI. Και εσείς λέγατε θα τα αποκαταστήσετε και τους κόβετε και τα πόδια. Όχι μόνο τους μισθούς. Εδώ στο τέλος θα πάμε στη λογική. Τις αγάπες και τα μίσια. Κοιτάξτε, εδώ ακούστηκε σήμερα από διαφόρους ότι αυτή